ΜΑΤ κάθεται πάνω του για να μην τον σώσουν οι άλλοι συνταξιούχοι από το μαρτύριό του. Και τέλος, τον ψεκάζουν με δακρυγόνα. Δείτε τώρα το έγκλημά του. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα ο συνταξιούχος είχε περάσει από το κενό ανάμεσα στην κλούβα των ΜΑΤ με τα λουλουδάδικα. Εκεί με άλλους συνταξιούχους δέχτηκε τα πρώτα χτυπήματα. Αμέσως πηγαίνει και διαμαρτύρεται μπροστά από τα ΜΑΤ. Δεν προλαβαίνει όμως να κάνει ούτε ένα βήμα. Ένας άντρας στο ΜΑΤ τον αρπάζει και οι υπόλοιποι τον ξυλοκοπούν. Όλα αυτά συνέβησαν στις 12.30 το μεσημέρι μπροστά από τη Βουλή. Άγριο ξύλο και ρήψη χημικών σε συνταξιούχους και μέλη του ΠΑΜΕ. Αρκετοί συνταξιούχοι δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν. Ένας μάλιστα λιποθύμησε και διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό μεταξύ για τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με πληροφορίες. Χρησιμοποιεί ακόμα τα ΜΑΤ, τις κροτίδες, τα χημικά, τα γκλόπς, την καταστολή. Πράγματα που έκαναν, ξανατονίζουμε, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι διαδηλωτές προσπαθούσαν να περάσουν τον μπλόκο και να ενωθούν με τους υπόλοιπους που τα ξημερώματα έπιασαν στον ύπνο τους αστυνομικούς και κρέμασαν πανό μπροστά από το Μαξίμ, διαμαρτυρόμενοι για τις άγριες περικοπές των συντάξεων. Τελικά έφτασαν στην Ηρώδο Αττικού. Λοιπόν, αυτό να σας πω, αυτό που λέει. Αλλά ποιος σας το είπε, ποιος το είπε αυτό. Όποιος το είπε, ο Τσίπρας το είπε. Όποιος το είπε, ο Τσίπρας ο Δημοκράτης, ο αριστερός. Πιστήμη στο κεφάλι, τώρα με το ΠΑΜΕ, επίθεση και πάλι. Τα ξημερώματα, τα μέλη του ΠΑΜΕ εμφανίστηκαν με τρία τουριστικά λεωφορεία στη Βασιλίση Σοφίας. Οι αστυνομικοί που νόμιζαν ότι ήταν τουρίστες, τους επέτρεψαν να περάσουν τον μπλόκο, όμως τα πούλμαν σταμάτησαν μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου και οι διαδηλωτές κατέβηκαν. Ήταν ένα νομοσχέδιο στη δημοσιότητα που ισοπεδώνει τις συντάξεις και τις προϋπάρχουσες και τις μελλοντικές.